να προσεγγίσουμε ακόμη περισσότερο αυτά που μελετήσαμε μέχρι σήμερα με τις υποδείξεις του Αγίου Χρυσοστόμου. Και οι υποδείξεις του τώρα εντοπίζονται περισσότερο στο πώς θα πλησιάσουμε το Θεό και πώς θα μιλήσουμε μαζί Του. Γιατί ακούμε ότι ο Θεός μας μίλησε μέσω των Αγίων Προφητών, των Αγίων Πατριαρχών και συνομιλεί μέχρι των ημερών μας αισθητά με τους ανθρώπους που έχουν εξοικειωθεί και επιθυμούν να συνομιλήσουν μαζί Του και έχουν φροντίσει να υπακούσουν σε όλες Του τις εντολές, ώστε η δικαιοσύνη τους να μαρτυρεί και να είναι η προϋπόθεση για την επικοινωνία αυτή. Για μας τους υπολείπους αυτό δεν είναι εφικτό. Δεν μας δίδει ο Θεός αυτό το δώρο, γιατί δεν ενδιαφερόμαστε να το λάβουμε. Και αυτό φαίνεται από την προθυμία που έχουμε για τις ιερές ακολουθίες και γενικά για τις εντολές του Θεού μας. Μας λέει λοιπόν ο Άγιος Χρυσόστομος, εάν, λέει, συνομιλείτε με πρόσωπα που έχουν κύρος, που έχουν γνώσεις, που είναι φωτισμένα πρόσωπα, δεν θα λάβετε, λέει, κι εσείς από αυτήν τη γνώση. Εάν τα πρόσωπα αυτά είναι διάσημα και επιφανή, δεν θα λάβετε κι εσείς τη δόξα όταν συνομιλείτε μαζί τους και την τιμή. Πόσο μάλλον, λέει, όταν συνομιλείτε με το Δημιουργό του Παντός. Πώς μπορεί να συγκριθεί οποιοδήποτε διάσημος, όχι οποιοδήποτε, όλοι οι διάσημοι της γης με το Θεό μας. Αφού Αυτός είναι ο Δημιουργός και εμείς είμαστε πλάσματα, κτίσματα. Μελετήσουμε, λέει, την και εμείς εν την χάνην Θεό. Μάθομαι πώς δείτε αυτήν πίστε την εντυχία. Να μελετήσουμε κι εμείς, λέει, πώς θα μάθουμε να μιλάμε στο Θεό. Δεν το θέλουμε αυτό. Λέμε πολλές φορές, τόσα χρόνια είμαι στην Εκκλησία και δεν μου έχει πει τίποτα ο Θεός. Δεν μου έχει μιλήσει. Θέλω να τον ακούσω το Θεό όπως ακούω το φίλο μου. Θέλω να τον ακούσω το Θεό όπως ακούω το φίλο μου. Για ποιο λόγο? Μας απαντάει ο Θεός. Για ποιο λόγο θέλεις να μ' ακούσεις? Και πώς ξέρω εγώ ότι θέλεις να μ' ακούσεις? Μάλλον εγώ ξέρω ότι δεν έχεις διάθεση να μ' ακούσεις. Αλλά για ρώτα τον εαυτό σου. Όλα αυτά που σου έχω πει μέσα στην Εκκλησία, τα έχεις λάβει υπόψη σου? Τα έχεις ακούσει? Προφήτας εξαπέστειλας, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Προφήτας εξαπέστειλας, επίησας δυνάμεις. Εισε κάστην γενεάν και γενεάν ομίλησες διαστόματος των προφητών σου. Και εσχάτως ομίλησες προς εμάς εν Υιώ, με το Θεό, με τον Υιόν σου που είναι Θεός. Έτσι γίνεται. Πρέπει να ακούσουμε πρώτα τις φωνές
όλων αυτών που προηγήθηκαν και μετά να δούμε εάν θα θέλουμε να ακούσουμε απευθείας και το Θεό μας. Να μας πει κάτι ιδιαίτερο για μας. Μα εγώ θέλω να μου πει τώρα κάτι ιδιαίτερο για μένα, να το προσέξω. Όχι. Τώρα δεν θα σου πει κάτι ιδιαίτερο, γιατί για να σου πει κάτι ιδιαίτερο πρέπει να προσέξεις αυτά που αρμόζουν στην ανθρώπινη φύση, ώστε να έρθεις από το παραφύσιν στο καταφύσιν. Γιατί ο Θεός όταν σου μιλήσει θα σου μιλήσει για το υπερφύσιν. Δεν θα σου μιλήσει για το καταφύσιν. Το καταφύσιν υπάρχει στην ανθρώπινη φύση. Και όποιος δεν έχει ξεπέσει από αυτή την ανθρώπινη φύση, αυτός μπορεί να δέχεται απευθείας από το Θεό τα μηνύματά Του. Όποιος όμως βρίσκεται στο παραφύσιν, δεν μπορεί να πάει κατευθείαν στο υπερφύσιν. Πρέπει πρώτα να επιστρέψουμε στο καταφύσιν. Και για να επιστρέψουμε στο καταφύσιν πρέπει να ακολουθήσουμε, να ακούσουμε και να συμμορφωθούμε με αυτά που μας λέει η Εκκλησία. Αυτά που το Πνεύμα το Άγιο λαλεί στην Εκκλησία. Το Πνεύμα το Άγιο λαλεί στην Εκκλησία. Ορίστε. Δεν ξέρω αν είναι βαρύ αυτό που θα πω, αλλά μου μοιάζει αυτό αν το πούμε σαν αυτά που είπαν «κατέβα από το Σταυρό να πιστέψουμε». Είχε κάνει τόσα και τόσα θαύματα ο Χριστός, τι άλλο ήθελαν να δουν, δηλαδή, να κατέβει από το Σταυρό κάτω για να πιστέψουν. Μάλλον προφάσεις σε εμάς. Όχι, αυτό μας είναι ανάγκη. Ξαφνικά. Μιλήσουμε με τον Θεό και να συνομιλήσει απευθείας μαζί μας. Με τους Αγίους. Αλλά πώς θα γίνει αυτό? Δεν μπορεί να γίνει με αυτόν τον τρόπο που το θέλουμε εμείς. Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Θέλανε δηλαδή ένα ειδικό τρόπο για να πιστέψουν. Δηλαδή κατέβα για να πιστέψουν, αφού τα είχε κάνει όλα αυτά πριν. Υπό την έννοια αυτή το λέω. Όχι ότι υπάρχει απιστία, αλλά θέλουμε κάτι το όπως εμείς το εννοούμε, όχι όπως ο Θεός. Άλλωστε, όταν συνομιλούμε με τόσους Αγίους επί των ημερών μας, μιλήσαμε. Δεν μιλήσαμε, δεν είναι σαν να μιλάμε με τον Θεό. Αυτή δεν, κατά κάποιο τρόπο. Ναι, τι ωφεληθήκαμε? Τίποτα. Τι περισσότερο από τον Θεό, ας πούμε. Θα επιβαρυνθούμε ίσως και περισσότερο, θα μας πει πράγματα τα οποία δεν θα κάνουμε. Πολλές φορές και στο πνευματικό πάμε και του λέμε, τι βλέπεις? Τι βλέπεις, λέει. Εσύ τι βλέπεις? Τι βλέπει ο πνευματικός, τι σε βοηθάει? Με συγγνώμη που απολύτερα να πω ότι ο Θεός τα θαύματα δεν τα έκανε για να μας αποδείξει τη θεότητά Του. Γιατί δεν μας είχε ανάγκη, τα έκανε από αγάπη. Καλά, δεν λέμε για τα θαύματα τώρα, εδώ μιλάμε για την προσευχή τώρα. Όχι, ο Κύριος Σωτήρης που είπε, ναι. Όχι, όχι, δεν θέλουμε εμείς να μας κάνει θαύμα. Το θέλουμε να μας μιλήσει. Και για να κατέβει, λέει, έστειλε την προφήτη, έστειλε όντως ο ίδιος στο σταυρό και νεκρός να αναστηθεί, κάθε θαύμα της ημέρας και το μεγάλο τέτοιο δεν πιστέψει κανέναν. Μάλιστα. Οπότε δεν γίνεται. Μάλιστα, μάλιστα. Ορίστε. Αυτό που συζητάμε, Παππούλη, συσχετίζεται με αυτό που μας είπε ο Χριστός. Ετήστε και δοθήσετε, κρούεστε και θα ανοιχθεί για σας, ψάξτε και θα βρείτε. Ναι. Αυτό συσχετίζεται με την επικοινωνία μαζί Του, αυτό που μας είπε δηλαδή. Ναι. Το κρούεται τι είναι όμως? Όταν εγώ απαντήσω σε αυτά τα οποία ακούω από τον Θεό, απαντήσω σωστά, τότε είμαστε. Αλλά όχι ακροατέ, λέει, του λόγου σωθήσονται.
αλληποιητέ. Ακροατές υπάρχουν πολλοί. Το Χριστό μας τον άκουαν όλοι. Δεν ωφελήθηκαν όλοι όμως. Εδώ είναι η διαφορά. Και ούκ εις μουσείον απιένε δι ουθέ χρήματα να λύσκην ουθέ παιδαγωγούς μισθούς θε κερίτορας και σοφιστάς ουδέ χρόνων πολλήν δαπανάν ώστε μαθεί την ρητορίαν ταύτην. Αλλά αρκεί θελήσε μόνον και τα της τέχνης απήρτιστε. Δεν πρέπει να πας, λέει, σε κανένα μουσείο, ούτε να δώσεις χρήματα, ούτε να μάθεις την ρητορική, ούτε να εκπαιδευτείς ιδιαιτέρως για να μιλήσεις στο Θεό. Δεν χρειάζεται ούτε κόπος, ούτε χρήματα, ούτε κάποιος ιδιαίτερος δάσκαλος κοσμικός. Χρειάζεται όμως δάσκαλος πνευματικός. Αλλά αρκεί θελήσε μόνο και τα της τέχνης απήρτιστε. Και ούχ υπέρ σε αυτού δινήσει μόνον εν το δικαστηρίο τούτο λέγειν, αλλά και υπεραιτέρων πολλών. Και της ο της δικανικής ταύτης σκοπός, ο της ευχής τρόπος. Δεν θα μπορείς μόνο σου λέει, μόνο για σένα να απολογηθείς, μαθαίνοντας να προσεύχεσαι, δεν θα απολογηθείς μόνο για τον εαυτό σου. Δεν θα μιλάς μόνο για τον εαυτό σου, αλλά θα μπορείς να γίνεις και συνήγορος άλλων. Να βοηθήσεις και άλλους να προσεγγίσουν και να συμφιλειωθούν με τον Θεό. Ποιος είναι τώρα της ευχής ο τρόπος της προσευχής? Το νυφούσι διανία. Νυφούσι διανία, τι θα πει? Καρδία νύφουσαν, λέμε κάθε μέρα στο απόδειπνο και στο μικρό και στο μέγα. Καρδία νύφουσαν, γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνον ελαφρών. Γιατί ελαφρών? Στον ελαφρό ύπνο δεν υπάρχουν όνειρα. Και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Υπάρχουν μόνο τα όνειρα, εκείνα τα οποία είναι ωφέλιμα για την ψυχή. Στο ελαφρό ύπνο. Στο βαρύ ύπνο είναι, γιατρέ, ποια όνειρα λέει η δική σας η επιστήμη? Στο βαθύ ύπνο λέει δεν υπάρχουν όνειρα. Στο βαθύ ύπνο δεν υπάρχουν όνειρα. Ελαφρό ύπνο. Στον ελαφρό υπάρχουν... Είναι άλλο ελαφρό το δικό μας και άλλο το... Άλλος, ο ύπνος ο ελαφρός εδώ. Γιατί εσείς οι... νευρολόγοι, ψυχίατροι, μιλάτε για τον ελαφρό ύπνο με άλλους τρόπους, και με άλλα μέτρα, με άλλη μέτρηση. Οπότε δεν μπορούμε να συμβαδίσουμε με αυτά. Ο ελαφρός ύπνος δέχεται τα όνειρα εκείνα τα οποία προσφέρει ο Θεός. Πολλές φορές ο Θεός μιλάει και μέσα από όνειρα. Θυμάστε πώς τον Ιωσήφ μίλησε, πώς μίλησε στους μάγους για να μην ανακάψουν προς Ηρώδην τα όνειρα τα οποία ερμήνευσε ο
Ιωσήφ εν Αιγύπτο και τόσα άλλα. Το όνειρο που είδε η σύζυγος του Πιλάτου, πολλά έπαθον κατόναρ δι' αυτών. Τα όνειρα είναι του Θεού, είναι και του διαβόλου, είναι και εκ της πολυφαγίας, εκ της αγωνίας, εκ του μπλεξίματός μας. Δηλαδή και από απροσδιορίστες εμάς αιτίες και αφορμές. Ναι. Μπορούμε να πούμε ότι είναι η ψυχή σε μία ετοιμότητα. Στον ελαφρό ύπνο είναι σε ετοιμότητα η ψυχή. Είναι ναι. Αυτό κάπως έτσι. Το σώμα μεν αναπαύεται, αλλά η ψυχή όμως δεν... Ναι. Στον ελαφρό ύπνο η ψυχή είναι πιο άγρυπνη. Ενώ στο βαθύ ύπνο η ψυχή υπνώτη. Ορίστε. Θα ήθελα να προσθέσω σε αυτή την ετοιμότητα την οποία ανέφερε ο κύριος Σωτήρης, ότι η άγρυπνη ψυχή που είναι σε ετοιμότητα έχει τη δυνατότητα, το μεγάλο πλεονέκτημα, να σηκωθεί και να προσευχηθεί. Κάτι το οποίο δεν δίνει στον άνθρωπο ο βαρύς ο ύπνος. Όταν όμως έχουμε ελαφρό ύπνο και είμαστε γαλήνοι, μπορούμε ανά πάσα στιγμή να σηκωθούμε και να δοξάσουμε τον Κύριο. Και ο ελαφρός ύπνος φανερώνει και την ελαφρά συνείδηση. Γιατί ο άνθρωπος βαρύνεται με πολλά. Ο ελαφρός ύπνος για να προσεύχεται γι' αυτόν η Εκκλησία και είπαμε τον ελαφρό ύπνο όπως τον εννοεί η Εκκλησία μας, όχι όπως τον εννοούν τα όργανα μετρήσεως. Ναι. Έχει διαφορά. Δώστε μικρόφωνο, πού είναι το. Βαθύς ύπνος ή βαρύς, δεν είναι μια διαφορά αυτή οι δύο λέξεις. Δεν ξέρω. Γιατρέ, έχετε καμιά διαφορά εσείς. Είναι και βαρύς. Γιατί οι γιατροί λένε ότι για να ξεκουραστεί το σώμα πρέπει να κοιμηθεί, να έχει βαθύ ύπνο. Αυτό το άκουσα πολλές φορές. Αυτό το λένε οι γιατροί, αλλά είναι από αυτά που εικάζουν. Ναι. Το σώμα δεν ξεκουράζεται με τον ύπνο μόνο. Ξεκουράζεται από την ψυχή. Όταν η ψυχή είναι κουρασμένη και να μην έχεις κάνει τίποτα, σέρνεσαι από μια καρέκλα στην άλλη. Ναι. Πώς εξηγείται αυτό? Όταν έχει ο άνθρωπος κατάθλιψη, ξυπνάει το πρωί ενώ έχει κοιμηθεί και είναι κουρασμένος. Ναι, σαν να μην έχει κοιμηθεί καθόλου. Ναι, έχει κουρασμένο. Άρα, πώς είναι... Ναι, πέστε σε αυτό. Στον ύπνο επέρχεται χαλάρωσης, μυϊκή χαλάρωσης. Αδιαφόρων βαθμών. Ελαφρά χαλάρωση, ναι. Βαθιά χαλάρωση. Ο βαθύς ύπνος έχει βαθιά χαλάρωση, γιατί το και ροχαλίζουμε εκείνη την ώρα και κοιμόμαστε βαθιά. Μάλιστα, ο θάνατος πολλές φορές έρχεται σε αυτή τη φάση, το βαθύ ύπνο. Είναι η παθαίνεις υπνική άπνοια, δεν αναπνέεις καλά, τα λοιπά. Λοιπόν, ο βαθύς ύπνος είναι βαρύς ύπνος, και έχει βαθιά χαλάρωση. Βαθιά χαλάρωση. Αυτός που ξεκουράζει πάντως είναι ο ελαφρός. Γιατί δεν ξεκουράζει ο ύπνος. Δεν ξεκουράζουν οι συνθήκες, αλλά η ψυχή και ο Θεός τελικά. Λέει ο Φρόιντ, λέει ότι το όνειρο είναι ο φύλακας της ψυχής. Δηλαδή... Αυτό είναι απάντηση σε αυτό που λέτε τώρα. Ότι ο ελαφρός ύπνος ξεκουράζει τον άνθρωπο. Υπάρχει χαλάρωση και στον ελαφρό ύπνο, αλλά είναι λίγη χαλάρωση, ούτως ώστε να βρίσκεται μεταξύ ο άνθρωπος και η ψυχή και το πνεύμα του, να βρίσκεται μεταξύ εγρηγόρσης και ύπνου. Μεταξύ εγρηγόρσης. Δηλαδή... Μεταξύ ύπνου και ξύπνου. Και ξύπνου. Ύπνου και ξύπνου. Ναι. Πολύ ωραία. Ναι. Μεταξύ ύπνου και ξύπνου.
τότε δημιουργείται το όνειρο. Και το όνειρο, λέει ο Φρόιντ, είναι ο φύλακας της ψυχής. Δηλαδή ξεκουράζει την ψυχή, τη δυναμώνει, την ενθαρρύνει, διότι βγάζει τα αποθυμένα με το όνειρο. Με το όνειρο βγαίνουν τα αποθυμένα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό που μας λέει τώρα την τέχνη της προσευχής, νυφούσε διανία. Τι σημαίνει αυτό? Η καρδιά μας, η διάνοιά μας να αδειάσει κατά τον καιρό της προσευχής από διάφορες μέρημνες και επιδιώξεις. Αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα. Εάν δεν αδειάσει από αυτά, λέει, μας το είπε και ο Χριστός μας με άλλα λόγια, «Εισελθε εις», όταν λέει προσεύχη, «Εισελθε εις το ταμείον σου και κλείσα στην θύρα, πρόσευξε το πατρί σου εν το κρυπτό». Τι θα πει «κλείσα στην θύρα»? Να κλείσεις απ' έξω τον κόσμο, όχι να κλείσεις την πόρτα απλώς. Την πόρτα την κλείνουμε πολλές φορές. Μπαίνουμε σε ένα απομονωτήριο και προσευχόμαστε. Αλλά και τι γίνεται? Το πνεύμα μας φεύγει. Δεν περιορίζεται από τις κλειστές πόρτες. Ο νους να πάει στην κουζίνα, να πάει στο σούπερ μάρκετ, να πάει στην τράπεζα, να πάει στο αυτό, παντού πάει. Και μετά μας φαίνεται περίεργο πως οι Άγιοι, ενώ μπορεί να είναι κλειδωμένοι στο δωμάτιο, φεύγουν και πάνε και επισκέπτονται ανθρώπους. Εμείς πώς επισκεπτόμαστε με το νου μας? Ό,τι μας τραβάει όρεξη. Οι άνθρωποι του Θεού δεν πάνε όπου τους τραβάει όρεξη, αλλά όπου τους οδηγεί ο Θεός, όπου τους δίνει οδηγίες να πάνε. Λοιπόν, πρέπει όσο μπορούμε να αδειάσουμε το μυαλό και γι' αυτό μας έχει δώσει ορισμένες ευχές η Εκκλησία να μας διευκολύνει, να μην αρχίσει ο καθένας να σκέφτεται ό,τι θέλει. Να βλέπουμε τα λόγια αυτά με την αίσθηση της αφής να κρατάμε το βιβλίο, με την όραση να βλέπουμε τις λέξεις, ώστε ο νους να συγκεντρώνεται πιο εύκολα. Ναι, στα λόγια και στα νοήματα. Γιατί αλλιώς εμείς δεν έχουμε ευκολία να συγκεντρώσουμε το νου μας. Λέει λοιπόν, το συντετριμένη ψυχή τώρα. Ναι, να διώξουμε όλα από το νου μας. Αυτό κάνουν όμως και οι άνθρωποι που ασχολούνται με τη γιόγκα, με την αυτοσυγκέντρωση, και αυτοί διώχνουν διάφορες έννοιες και μαζεύουν το μυαλό τους στο μάντρα, σε αυτό, σε μία λέξη που έχουν για να επαναλαμβάνουν. Δεν είναι προσευχή αυτή. Πρώτα απ' όλα, γιατί δεν γίνεται προς τον αληθινό Θεό, αλλά γίνεται προς τον εαυτό του κάθε ανθρώπου. Η αυτοσυγκέντρωση αυτό θα πει. Συγκεντρώνεσαι στον εαυτό σου. Δεν συγκεντρώνεις τον εαυτό σου για να παραδοθείς στο Θεό, αλλά αυτοασκείσαι. Εξασκείς τις φυσικές σου δυνάμεις, οι οποίες έχουν μεγάλο εύρος, και όταν εξασκηθούν σου δίνουν την θέση ότι είναι υπερφυσικές, γιατί ξεπερνάνε τα όρια των δυνατοτήτων που έχουν οι άνθρωποι που δεν ασκούνται. Αυτή όμως είναι φυσική κατάληξη, είναι φυσικό αποτέλεσμα, δεν είναι υπερφυσικό, δεν είναι θεϊκό. Η διαφορά έγκυται λοιπόν
ως προς το σε ποιον προσεύχομαι και εν καρδία συντετριμένη, λέει, με συντριφή καρδιάς. Γιατί η ταπείνωση διώχνει τους δαίμονες. Αυτοί που κάνουν γιόγκα, εάν ταπεινωθούν και αρχίζουν να σκέφτονται πόσο έχουν φταίξει, έχουν προσβάλλει, έχουν θίξει, έχουν αδικήσει τους άλλους, θα φύγει αυτή η διάθεση για αυτή την αυτοσυγκέντρωση. Το ξέρετε. Δεν θα έχουν αυτή την όρεξη. Δεν τα σκεφτόμαστε έτσι και πάλι τρελαινόμαστε. Ναι. Η προσευχή θέλει καρδία συντετριμένη. Βλέπει το Δαβίδ πώς ήξερε όλα τα μυστικά. Καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουθενώσει. Οι άνθρωποι μπορούν να μας εξουθενώσουν, να μας ρεζιλέψουν, να μας εξευτελίσουν. Είναι αθυσόπιτοι, ανάλγητοι αυπάνθρωποι. Όταν πέσουμε στα χέρια τους και δεν είναι άνθρωποι του Θεού, μας κάνουν φίλο και φτερό. Ο Θεός δεν εξουθενώνει ποτέ κανέναν. Αυτή είναι η μία από τις αβυσσαλαίες διαφορές του Θεού από τον άνθρωπο και μάλιστα τον αμαρτωλό άνθρωπο. Το μεταπηγόν δακρύων αυτό προσιένε. Πώς θα έρθουν τα πολλά δάκρυα αν δεν υπάρχει μετάνοια. Βλέπετε πώς πάει. Σκαλί-σκαλί ανεβαίνει. Η σκαλή-σκαλή κατεβαίνει από την έπαρση στην ταπείνωση. Μας οδηγεί ο Άγιος. Εάν έχουμε πέσει στην απόγνωση, πρέπει να ανεβούμε σκαλοπάτια. Εάν έχουμε πέσει στην υπερηφάνεια, πρέπει να κατεβούμε. Και βλέπετε ότι δεν μπορεί να υπάρξει το αποτέλεσμα, αν δεν υπάρχει η αιτία. Δεν μπορεί να υπάρξει αποτέλεσμα χωρίς αίτιο. Δεν μπορεί να υπάρξουν δάκρυα χωρίς μετάνοια. Δεν μπορεί να υπάρξει μετάνοια σε νου που έχει σύγχυση, που δεν έχει βγάλει, δεν έχει ξεχωρίσει τα του κόσμου από τα του Θεού. Ξέρετε, το μπλέξιμο των ανθρώπων ως επιτοπλίστων οφείλεται, και το λένε και οι ψυχίατροι και οι νευρολόγοι, οφείλεται εν πολλής στο θρησκευτικό μπλέξιμο. Τι είναι αυτό το θρησκευτικό μπλέξιμο. Ο άνθρωπος όταν δεν έχει ξεχωρίσει ποιος είναι ο Θεός, ποια είναι τα υλικά, ποια είναι τα πνευματικά, ποια είναι τα δικά του όρια, ποιος είναι ο Θεός μας και προσπαθεί να συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα και να χρησιμοποιήσει το Θεό για να υλοποιεί τα υλικά, τότε παθαίνει μπλέξιμο ο άνθρωπος. Παθαίνει σύγχυση και μπορεί από το πρωί ως το βράδυ να ασχολείται με τα θεία, αλλά τόσο χειροτερεύει η κατάστασή του. Και δεν είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι κατέστρεψαν τη ζωή τους με αυτό το μπλέξιμο. Γι' αυτό λοιπόν εδώ λέει ότι οι πηγές των δακρύων προέρχονται από τη συντετριμένη ψυχή, προσέχοντας όμως το μηδέν ετήν βιωτικών, το των μελώντων εθράν,
Το υπέρ των πνευματικών ποιήστε την έντευξη. Θα τονίζει αυτά ο Άγιος Χρυσόστομος, γιατί είναι πολύ βαθύς, όπως έχουμε πει, ψυχολόγος και ψυχίατρος. Προσέχτε, λέει, μην ανακατέψετε τα βιωτικά με τα πνευματικά. Μην ανακατέψετε τα αιτήματά σας αυτά. Τα βιωτικά, βοήθησέ με να πληρώσω την εφορία. Τα αυτά πάντα τα έθνη επιζητεί, λέει. Ναι, αλλά εγώ πρέπει να πληρώσω και την εφορία. Έρχεται η ανθρώπινη αδυναμία. Και εκεί είναι την μπλέξιμο. Γιατί ζητάω να πληρώσω την εφορία και ο Θεός δεν μου το κάνει αυτό και εγώ μπλέκω και αγανακτώ με αυτό που το αποτέλεσμα και δημιουργείται μια σύγχυση και στη διάνοιά μου και στην ψυχή μου, μια ταραχή, μια αμφιβολία, μια αμφιταλάντευση. Μα εγώ είμαι, Κύριε, κοντά σου, σε παρακαλώ και εσύ δεν μου κάνεις, με αφήνεις αβοήθητο. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω ότι οποιαδήποτε δυσκολία στη ζωή μου προέρχεται εξαιτίας μου. Πρέπει πάντα να φταίει κάποιος άλλος, ή το κράτος, ή ο Θεός, ή. Και τότε γιατί πιστεύω. Πιστεύω ότι έχω ένα φιλάνθρωπο Θεό. Πιστεύω ότι ο Θεός είναι ο Δημιουργός μου και εκείνος που με κάλεσε να γίνω Θεός και εκείνος που θυσιάστηκε παρά την παρακοή μου και σταυρώθηκε και απέθανε και ανέστη για να με ανασύρει από εκεί που έπεσα και δεν μου πληρώνει την εφορία. Τι γίνεται εδώ, ποιος θα με λυτρώσει από αυτό το μπλέξιμο. Είδατε, λέει, τα πετεινά του ουρανού να κάνουν προσευχή για να τους δώσει τροφή ο Θεός. Δεν θα μπορούσαν και αυτά να αγαναχτίσουν και να πούνε εδώ εσύ μας έφερες το είναι, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, δεν μας βρίσκεται τίποτα να φάμε. Τι γίνεται, γιατί δεν μας άφησες έτσι στο λόγο. Και δεν είναι μόνο τα πετεινά του ουρανού που αρκούνται σε ψηλοπράγματα. Είναι και τόσα θηρία, σαρκοφάγα κλπ. Το λιοντάρι άκουγα προημερών ότι θέλει 40 κιλά να φάει στην καθισιά του. 40 κιλά κρέας. Ε. Πού να βρει. Με μύγες δεν μπορεί να τραφεί. Θέλει 40 κιλά κρέας. Και αν έχει και οικογένεια, έχει και παιδιά, αν έχει και τη λιονταρίνα να την έχει έγκυο να θυλάζει που θέλει τα θυπλά από εκείνον, τι πρέπει να γίνει εκεί. Και όμως ο Θεός φροντίζει και άλλη φορά δεν φροντίζει. Γιατί, είναι τυχαία. Και στα ζώα υπάρχει διαφορά χαρακτήρα. Ένα λιοντάρι έχασε το μάτι του γιατί ήταν καυγατζής. Και τσαχωνόταν με άλλα λιοντάρια και του βγάλαν το μάτι. Ποιος φταίει. Γιατί αυτός να είναι καυγατζής και ο άλλος να μην είναι. Γιατί ο ένας να καλύπτει, να σκεπάζει. Γιατί να το ένα ζωό σαρκοφάγου να παίρνει το παιδί ενός άλλου ζώου που είναι έρημο ή πέθανε η μητέρα του και να το παίρνει να το ταΐσει και να το περιθάλπει. Ποιος το έμαθε αυτό. Και άλλοι είναι να σκοτώσουν, να θανατώσουν ακόμη και τα παιδιά τους. Οι διαφορές αυτές λοιπόν πρέπει να γίνονται αντιληπτές. Όχι μόνο στα ζώα και στους άλλους ανθρώπους, αλλά να γίνονται αντιληπτές στον εαυτό μας. Και να λέω, εγώ
σε τι κατάσταση βρίσκομαι. Εγώ τι χαρακτήρα έχω. Μπορώ να προσευχηθώ για κάτι που πρέπει να διορθωθεί στο χαρακτήρα μου. Ή να προσευχηθώ για κάτι να διορθωθεί στο χαρακτήρα του άλλου. Εκεί είναι η διαφορά. Όταν ανακατεύω λοιπόν τα ειδικά με τα πνευματικά, που είναι μάλιστα στο θέμα της προσευχής που είναι πολύ εξειδικευμένο, τότε το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που θα ήθελα. Μηδένεται την βιωτικών, το των μελών των εράν, το υπέρ των πνευματικών πείστε την έντευξη, το μη κατεύχεστε των εχθρών, το μηδενίμνηση κακήν, το πάντα εκβάλλειν από της ψυχής τα πάθη. Ποια είναι τα πάθη της ψυχής μας, ξέρουμε. Δεν θέλουμε να ξέρουμε. Και όταν μας τα υπενθυμίζουν οι άλλοι που ενοχλούνται από τα πάθη μας, εμείς θυμώνουμε. Εμείς δεν ενοχλούμεθα από τα πάθη μας, τα έχουμε συνηθίσει. Τα έχουμε ταυτίσει με τον εαυτό μας. Τα θεωρούμε χαρακτήρα μας, προσωπικότητά μας. Οι άλλοι ενοχλούνται. Οι άλλοι έχουν πρόβλημα και μας το λένε. Με χίλιους δυο τρόπους. Είτε με απαλά λόγια, είτε με βροντερά. Δεν θέλω να το δεχθώ. Τότε πώς θα κάνω τον αγώνα και την εργασία αυτή μόνος. Αφού όταν υποδεικνύουν τα σφάλματά μου, δεν τα παραθέχομαι. Πώς εγώ θα τα προσεγγίσω μόνος μου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το να μην ευχόμεθα να πάθουν κακό οι εχθροί μας και να ευχόμαστε να έρθουν σε συνέστηση και μετάνοια οι εχθροί μας. Το να μην μνησικακούμε. Δεν μπορώ αυτό να το συγχωρήσω εγώ. Αυτό που μου έκανε, ούτε στον τάφο μου δεν θέλω να έρθει. Πώς η προσευχή μου θα ακουστεί. Δεν θα γίνω ψυχοπαθής, προσευχόμενος, έχοντας μνησικακία. Τι είναι η ψυχοπάθεια. Όταν ανακατεύεις τα νοήματα, συγγνώμη, τα νοήματα της ψυχής, όταν ανακατεύεις τα νοήματα του νοός, όταν συγχαίεις την πραγματικότητα, όταν ξεχνάς ότι μιλάς στο Θεό που είναι ανεξίκακος και του ζητάς να σου συγχωρήσει τα αμαρτήματά σου και εσύ εκείνη την ίδια ώρα μνησικακείς, δεν θα πάθει η ψυχή σου, δεν θα αρρωστήσεις, δεν θα μπλεχτεί ο ψυχικός και διανοητικός σου κόσμος. Τι είναι η ψυχοπάθεια. Δεν είναι ένα ανακάτεμα, ένα μπέρδεμα. Είναι βλάβες εγκεφαλικές ή βλάβες που σημειώνονται και στον εγκέφαλο. Εάν ήταν οι ψυχικές βλάβες να προέρχονται από τον εγκέφαλο, η ιατρική θα προχωρούσε. Έχει προχωρήσει και θα προχωρήσει κι άλλο να διορθώνει αυτές τις βλάβες. Αλλά η ψυχή δεν διορθώνεται. Επιτείνεται η ασθένεια γιατί αν αλλοιώσεις το σήμα του εγκεφάλου που παίρνει από τη λειτουργία της ψυχής, τότε γίνεται ακόμη πιο μεγάλο βραχυκύκλωμα στην ψυχολογία των ανθρώπων. Και όσο προχωρεί η νευροεπιστήμη να επηρεάζει τις καταγραφές του εγκεφάλου,
τόσο οι άνθρωποι θα αρρωσταίνουν περισσότερο. Να το θυμηθείτε εσείς που θα ζείτε, ιδίως σε νεότεροι, ότι εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, να θεωρούν ότι οι βλάβες της συμπεριφοράς προέρχονται από τον εγκέφαλο και όχι ότι η ψυχική βλάβη καταγράφεται στον εγκέφαλο. Καταλαβαίνετε τη διαφορά. Άλλο πράγμα είναι να πατήσω εγώ ξυπόλυτος επάνω στην άμμο και να αφήσω το χνάρι μου και άλλο να πω ότι επειδή είναι το χνάρι μου στην άμμο εγώ θα πατήσω. Ή είναι το χνάρι μου εδώ και πρέπει να πατήσω. Από την ενέργεια τη δική μου αφήνω χνάρια. Όταν πάει κανείς λοιπόν να σβήσει το χνάρι αυτό, δεν πετυχαίνει τίποτα. Διότι ο εγκέφαλος θα τρελαθεί ακόμη περισσότερο. Δέχεται από την ψυχή μια ενέργεια που πρέπει να την αποτυπώσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Και πας εσύ και το αλλοιώνεις αυτόν τον τρόπο, δεν θα εκραγεί. Δεν θα σαλτάρει ο άνθρωπος ακόμη περισσότερο. Γι' αυτό κάνουν πολλά πειράματα. Μην ακούτε που δεν τα αναφέρουν. Σε υπόγεια, καταγόγια, εργαστήρια, οι μεγάλες αυτές μονάδες εργάζονται πάνω στον ανθρώπινο εγκέφαλο και κάνουν πειράματα. Και θα φτάσουν να φτιάξουν κάποια στιγμή ανθρώπους τέρατα. Μακάρι ο Θεός να μην αφήσει την ανθρωπότητα να πέσει σε αυτή τη σύγχυση τη μεγάλη. Το πολύ την επιοίκειαν μελετάν και τη γλώσσα προς εφημίαν τρέπειν, το μηδενί των πονηρών συνίσταστε πραγμάτων, το μηδέν κοινών έχειν προς τον κοινών της οικουμένης εχθρών, λέγω δι των διάβολων. Να μη συμφωνείς με τίποτε από τα πονηρά πράγματα και τη γλώσσα σου να την τρέπεις προς εφημία, να λες το καλό και προς το Θεό και προς τους ανθρώπους και στο Θεό να μιλάς για το καλό που έχουν οι άνθρωποι, όχι για το κακό. Όλα αυτά προστιθέμενα είναι το περιβάλλον, οι προϋποθέσεις, ώστε η ψυχή να θερμανθεί, να γίνει άλλης ποιότητος, άλλης λογής και να αρχίζει από καρδία λιθίνη να γίνεται καρδία σαρκίνη. Την σάρκινη καρδιά μπορεί ο Θεός να την εμπνεύσει, να την πυρώσει, να της δώσει τη Θεία Χάρη. Την πύληνη όχι. Όχι γιατί δεν μπορεί τον πυλό να τον μεταπλάσει. Από το χώμα, από πυλό έφτιαξε τον άνθρωπο. Αλλά γιατί δεν συγκατατίθεται στην εργασία, στη μετάπλαση που θέλει να κάνει ο Θεός, δεν συγκατατίθεται και δεν συνεργάζεται ο άνθρωπος που έχει καρδία πύληνη. Εάν δείξει με τη συμπεριφορά του ότι δεν θέλει την πύληνη καρδιά, ο Θεός λέει θα την αφαιρέσει την καρδία την πύληνη και θα δώσει καρδία σάρκινη. Να μπορέσει ο άνθρωπος να προχωρήσει, να δεχθεί τη βοήθεια του Θεού μας. Βλέπετε λοιπόν πως ο Θείος Χρυσόστομος προχωρεί μέσα στην ψυχή μας. Εγώ δεν θέλω να προχωρήσουμε άλλο σε αυτά, αλλά στο λίγο χρόνο που μένει να συζητήσουμε
τα ερωτήματά σας, ώστε να εθρεωθεί περισσότερο λίγο αυτό το τόσο σημαντικό που μας εθνίδαξε ο Άγιος, ότι γιατί προσεύξαστε καθόδι ουκ είδαμε. Δεν γνωρίζουμε πώς πρέπει να προσευχόμεθα. Ημείς η Κύριε το Πνεύματί Σου το Αγίο διδάξεις ημάς. Αν δεν μας διδάξει ο Θεός, δεν μπορούμε, δεν ξέρουμε να προσευχηθούμε. Γι' αυτό οι Άγιοι με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μας διδάσκουν. Θεός είναι το Άγιο Πνεύμα που εμπνέει τους Αγίους μας να μας οδηγούν εις πάσαν την αλήθεια. Ορίστε. Ναι. Αυτό πώς θα το... Ποιος είναι αυτός ο άρτος? Ο πνευματικός. Ερώτημα. Ο άρτος της ζωής, ο εκ του ουρανού κατά βάς. Είναι η θεία κοινωνία. Αυτή που κάνει την ψυχή να τρέφεται. Αυτή που κάνει τον άνθρωπο να αποκτά υπόσταση. Είναι για την σύστασή του. Ταυτόχρονα όμως, με αυτήν την αίτηση, ορίζει και τα όρια. Βλέπετε, δεν λέει το φαγητό μας, το καθημερινό δώσε μας, όπως λένε οι Προτεστάντες και διάφοροι άλλοι που κάνουν αυτοσχέδιες προσευχές. Κύριε, σε ευχαριστούμε για το τραπέζι που μας έδωσε και το φαΐ μας έδωσε και που δεν μας λείπει τίποτα και που δεν νηστεύουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ για όλα αυτά. Τον άρτον ημών, λέει. Τον επιούσιον. Και γι' αυτό επαναλαμβάνει και ο Άγιος Απόστολος Παύλος άρτον και σκεπάσματα. Ούτε καν οίκο. Σπίτι. Άρτων και σκεπάσματα, λέει. Δηλαδή, τα στοιχειώδη. Και αυτό γιατί? Για να συνειδητοποιούμε ότι και τα στοιχειώδη και τα υλικά και τα προσύσταση του σώματός μου οφείλονται σε εκείνον. Δεν είναι το φαΐ δική μου υπόθεση. Εγώ δουλεύω τη γη, εγώ μαγειρεύω, εγώ αλέθω, εγώ ζυμώνω, εγώ τρώω. Όχι. Να ξέρουμε ότι όλα προέρχονται από εκεί, αλλά σε αυτό το μέτρο. Και βλέπετε ότι η Εκκλησία προσεύχεται ως Εκκλησία για τα βιωτικά μας. Υπερευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών και καιρών ειρηνικών κλπ. Προσεύχεται η Εκκλησία για να μας καθησυχάσετε, μην ανησυχείτε, εμείς και για τους πλέχοντας και για τους οδηπορούντας και για τους κοπιώντας και για τους πάντες προσευχόμεθα. Εσείς να προσεύχεστε για τα αμαρτήματά σας, κατοίκων. Μας έχει καθησυχάσει ο Θεός. Σου λέει όλα έτοιμα τα έχω. Μη με ρημνάς, μη φροντίζεις για άλλα πράγματα. Εγώ τα έχω φροντίσει όλα. Εσύ φρόντισε την κατάστασή σου. Κοίτα την ψυχή σου, μέτρα την καρδιά σου. Και τότε πάντα τα αυτά προσθεθήσετε ημίν. Λέει, ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και τα αυτά πάντα προσθεθήσετε. Πολλές φορές οι στενοχώριες, οι θλίψεις, αυτό που λέμε κακοτυχίες συμβαίνουν για να σκύψω μέσα μου και να πω «Κύριε, βοήθησέ με να νοικοκυρέψω το σπίτι μου». Δεν επιτρέπει ο Θεός την ράβδον των αμαρτωλών επί των γλήρων των δικαίων. Δεν επιτρέπει τους αμαρτωλούς να ραβδίζουν τους δικαίους χωρίς λόγο. Υπάρχει λόγος για όλα. Ορίστε, κύριε Γιάννη. Πώς
για να πετύχουμε τον ελαφρό ύπνο, πρέπει να κάνουμε αυτό που μας είπε τώρα, δηλαδή να συμμαζέψουμε το σπίτι μας. Μας το είπε σε όλους ο Άγιος Χρυσόστομος. Εμείς δεν τα ξέρουμε αυτά. Εμείς ακολουθούμε ο καθένας τα θελήματα της καρδιάς του, αλλά ο Άγιος Χρυσόστομος μας αναχαιτίζει και λέει «Μην πάτε έτσι, παιδιά, δεν θα βρείτε αυτό που ζητάτε. Θα πάτε αλλιώς». Το αλλιώς πώς είναι, με λίγα λόγια. Το αλλιώς είναι καρδία συντετριμένη, νου συμμαζεμένος. Καρδία νύφουσα, δηλαδή που έχει απομακρύνει όλη τη ζάλη των κοσμικών φροντίδων. Καρδιά που δεν μνησεί κακή, που δεν σκέπτεται το κακό του άλλου. Έχει καλούς λογισμούς. Που σκέπτεται συνεχώς πώς θα πει ένα καλό λόγο, πώς θα στηρίξει τον άλλον. Πώς θα επενέσει τον άλλον, πώς θα του δώσει τιμή. Τότε θα έχεις ελαφρό ύπνο. Όχι μόνο θα έχεις ελαφρό ύπνο. Θα έχεις τις προϋποθέσεις για να φτάσουμε στο καταφύσι και τότε παραλαμβάνει ο Θεός κατηδίαν μετά τον καθένα. Μάλιστα. Παραλαμβάνει ιδιαιτέρως. Έλα εδώ να σου πω. Κι άλλα. Γιατί η καρδιά μας ως ένα βαθμό μπορεί να καθαριστεί με την εξέταση που θα κάνουμε. Μας έχει δώσει και ο Άγιος Νικόδημος το βιβλιαράκι αυτό, εξέταση της συνειδήσεως. Το έχετε. Λοιπόν, ως ένα βαθμό. Μετά έρχεται και ρίχνει το φως του ο Θεός και λέει, πω, τίποτα δεν είχα δει μέχρι τώρα. Αυτά είναι τα υπερφύση. Για τον υπερφύση θεραπεύονται τα καταφύση και απομακρύνονται τα πάντα και γίνεται η ψυχή του ανθρώπου ενιαία. Τώρα έχει τρία στρώματα η ψυχή. Το συνειδητό, το υποσυνείδητο και το ασυνείδητο. Το ασυνείδητο κάνει όλη τη βρωμοδουλειά. Όλη η δυστυχία του ανθρώπου είναι το ασυνείδητό του. Όταν το ασυνείδητο καθαρίσει, μπορεί να είσαι μέσα στο λάκκο των λεόντων και δεν χρειάζεται να ψοφήσουν τα λιοντάρια. Ο Θεός δεν έκανε να ψοφήσουν τα λιοντάρια στο λάκκο που ήταν ο Δανιήλ. Και ο προφήτης Δανιήλ, λεόντων ποιμήν, ως προβάτων εδείκνητο. Ενώ ήταν ποιμένα λιονταριών, μέσα στο λάκκο τα λιοντάρια ήταν σαν να ήταν ο βοσκός τους. Φαινόταν σαν να είναι ποιμήν προβάτων. Δεν σκότωσε τα λιοντάρια ο Θεός. Άλλαξε τη φύση τους, την αγριένουσα, γιατί είχε αλλάξει ο προφήτης Δανιήλ τη δική του φύση. Τον Άγιο Ιγνάτιο τον Θεοφόρο τον κατασπάραξε λιοντάρι πότε. Άφησαν πεινασμένο λιοντάρι να κατασπαράξει τον Άγιο. Και όταν τον πλησίασε, γονάτισε, έσκυψε και του βάλε μετάνια το λιοντάρι. Και ο Άγιος παρακάλεσε τον Θεό να μην εμποδίζει το λιοντάρι. Και ενώ τον κατασπάραζε, παρακαλούσε και του έλεγε να με αλέσεις καλά. Να μην με κόψεις σε 3-4 κομμάτια, αλλά να με αλέσεις καλά, ώστε να γίνω σύτος καλός για τον Κύριο. Και έμεινε η καρδιά του που έγραφε το όνομα του Χριστού μας. Γιατί τα θηρία, όταν βλέπουν άνθρωπο του Θεού, ευλαβούνται. Όπως τον πρωτόπλαστο. Σέβονται. Κάνουν πίσω. Είναι δουλειά του Θεού αυτό.
Ναι. Αποκτούν την αρχική αυτή εξουσία. Ο Θεός λοιπόν διαπρεσβείων του Αγίου Χρυσοστόμου να μας οδηγήσει σε αυτή την καλή εργασία όσο μπορούμε να την επιχειρήσουμε.